του τη Μεγάλη Τετάρτη 10 Απριλίου. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής βρίσκεται ο ανταποκριτής μας Θεσσαλονίκης Σταύρος Σουντουλίδης στο γήπεδο της Τούμπας, από όπου θα μας δώσει τα σημαντικότερα. Μέσα στο γήπεδο του ΠΑΟΚ, ας μας επιτραπεί έκφραση, ταπείνωσε τον ΠΑΟΚ και πήρε πανάξια την πρόκριση για τον τελικό του κυπέλου. Και συν της άλλης, Σταύρο, δεν ξέρω αν ακούς. Συν της άλλης, λέω, πρόσφερε μία δεύτερη φαρμακωμένη νύχτα, θα έλεγα, στον κόσμο του ΠΑΟΚ μετά τα χθεσινά του μπάσκετ. Ακριβώς, οι θεατές, οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ περίμεναν έναν ακόμη τελικό μετά του μπάσκετ, η σειρά της ποδοσφαιρικής ομάδας, όμως αναγκάστηκαν όρθιοι 13.000 θεατές να χειροκροτήσουν την ταξιαρχία του Γιάννη Παπιακάκη και να αποδοκιμάσουν έντονα τους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ. Μια φούρτα πολωνιστών που βρέθηκαν στη θύρα 8 του γηπέδου της Τούμπας, πανηγύρισαν τη μεγάλη πρόκριση και αποθέωσαν το σούπερ στάρ της βραδιάς, Ντέμι Νικολαίδη, που μάγειρσε με τα δύο γκολ που σημείωσε. Το σκορ άνοιξε ο Νκόλα με φάουλ βολίδα στο 24ο λεπτό. Ο Πάουκ σοφάρισε με πέναλτι του Γιουκούδη και από εκεί και πέρα μίλησε ο Ντέμι Νικολαίδης, που στο 67 και στο 75 έκανε το 3-1 για την ελαφρά ταξιαρχία. Έτσι κι αλλιώς, Σταύρο, θα τα δούμε αυτά συνέχεια. Κάτι άλλο να προσθέσουμε για να κλείσουμε? Όχι, να προσθέσουμε ότι. Το Νικολαίδης βρέθηκε στη μεγάλη περιοχή του Πάουκ. Το σουτ που έκανε απέκρουσε ο Μιχόπουλος σε κόρνερ. Όμως 4 λεπτά αργότερα ο Κόλα θα χτυπήσει ένα φάουλ έξω την περιοχή, θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Πάουκ και ο Απόλλων θα ανοίξει το σκορ. Στο 40, σε αυτή τη φάση που αμφισβητήθηκε έντονα από τους Απολωνιστές, ο διαιτητής Λάτσιος έδωσε πέναλτι, το χτύπησε ο Γιουκούδης, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Μίνου και ο Πάουκ σοφάρισε το παιχνίδι σε 1-1, έτσι τελείωσε το ημίχρονο. Στο πέμπτο λεπτό της επανάληψης ο Καπετανόπουλος χτύπησε ένα κόρνερ ο Τσαλουχίδης από πολύ κοντά, δεν έπιασε την κεφαλιά όπως θα ήθελε και η μπάλα έφυγε out. Στο 60 ο Τουρσουνίδης έκανε μια γρήγορη κούρσα από αριστερά, έκανε και το σουτ, πολύ καλή απόκριση του Αντώνη Μίνου. Και στο 67, τραγικό λάθος της άμυνας του ΠΑΟΚ, ο Νικολαίδης θα περάσει και το Μιχόπουλο, θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα και θα κάνει το ΠΑΟΚ Απόλλων 1-2. 8 λεπτά αργότερα, καταπληκτική προσπάθεια του Ντέμι Νικολαίδη, πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του και έστειλε για τρίτη φορά την μπάλα στα δίχτυα του ΠΑΟΚ, κάνοντας το 1-3 θρίαμβο του Απόλλωνα μέσα στην Τούμπα.